άλλο καιρό. Πώς να γεννηθώ, μάνα μου, ζωή μου, ρίχνεις κεραυνό. Χρόνια με πουλάς, γίνεσαι βραχνάς. Όνειρα μου κλέβεις, σαν γυαλί με σπάς. Μέσα στη σκλαβιά μου, σαν κολίγα σου ζω. Σύρμα το πλέγμα μου, λευτεριά ζητώ. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Στεριάζει το ναυρό, με το Θεό μιλώ. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Ο τόπος μου φιλιά, θεριό το κυβερνά. Μ' ανοιχτά φτερά, πέταγα ψηλά. Στου ουρανού τα μακρύ, μαγριά πουλιά. Κάστρο και βουνό είχα σπιτικό. Σύννεφο πατρίδα, ήλιο αδερφό. Τώρα τα φτερά μου γίνανε κουπιά. Και το πέταγμά μου μνήμημα χεριά. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Στεριάζει το ναυρό, με το Θεό μιλώ. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Ο τόπος μου φιλιά, θεριό το κυβερνά. Σε θολό καιρό, πώς να γεννηθώ. Μάνα μου, ζωή μου, ρίχνεις κεραυνό. Καλώς σας βρίσκουμε. Είναι Παρασκευή 4 Μαρτίου και ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα» μέσα από την ελεύθερη φωνή της ΕΡΤ Open. Στα μικρόφωνα βρίσκονται η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Ανδρέας Στασινόπουλος. Με τον ήχο σήμερα θα βρεθεί αντιμέτωπος ο Βαγγέλης Πίσπας. Καλησπέρα και από εμένα. Το εισαγωγικό τραγούδι σήμερα ήταν «Ο Ναυαγός» του Μιχάλη Κουνάλη, με στίχους που ταιριάζουν τόσο στο στυλ όσο και στο όνομα της εκπομπής. Μάλιστα το χρωστούσαμε από παλιά όταν το είχαμε διακόψει λόγω της ώρας, τι άλλο. Επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο 54045, γράφοντας τον αριθμό 1, πι κεφαλαίο, κενό και ακολούθως ό,τι θέλετε. Μόνιμα σήμερα, Ανδρέα, μετά από 4 συνεχόμενες εκπομπές με καλεσμένους. Έχει δώσει και τηλεοπτική συνέντευξη ο ασύλληπτος ακόμα τρομοκράτης της αρχηγιάφκας του Μαξίμου, Τσίπρας. Θα το διασκεδάσουμε. Πράγματι, επιστροφή στην θλιβερή πραγματικότητα, Μαρία. Το σύνθημα είναι ένα και φαντάζει επίκαιρο όσο ποτέ. Σύντροφοι πρόσφυγες και μετανάστες, μη φεύγετε. Μη μας αφήνετε μόνους μας με την ελληνική κυβέρνηση. Η ανίποτη δυστυχία που βιώνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν έχει τελειωμό. Στα αριστερά στρατόπεδα συγκέντρωσης του Τσίπρα και στον Σιριζέικο φράχτη του Εύρου, τώρα πια προστίθενται τα ευρωπαϊκά σειρματοπλέγματα. Η Ευρώπη επέτρεψε τον αριθμό προσφύγων που επιθυμούσε, την χρήσιμη πρώτη ύλη δηλαδή, για να γυρνούν δίχως έξοδα τα καπιταλιστικά γρανάζια
και τώρα φροντίζει να ορθώσει ένα φρούριο γύρω από το κουφάρι της, αδιαφορώντας πλήρως για τη δυστυχία ή το θάνατο που βιώνουν αθώοι άνθρωποι, άνθρωποι που στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τις βόμβες αντιμετωπίζουν το πλέον ανάλγητο πρόσωπο από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η γνώμη μας είναι πάγια και δεν είναι άλλη από την ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών. Δεν αναγνωρίζουμε κανενός είδους σύνορα. Πατρίδα μας είναι ολόκληρη γη και σύντροφοί μας όλοι της γης οι κολλασμένοι.
Στην παγερή αδιαφορία των Ευρωπαίων αλλά και του ξετσίπρωτου πρωθυπουργού μας, ο οποίος βάζει τους πρόσφυγες στη ζυγαριά του χρέους αποσκοπώντας να επιτύχει τους δικούς του σκοπούς, γιγαντώνεται ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης από τα κάτω, από εκεί δηλαδή που μέσω των οριζόντιων δομών οι πρόσφυγες έστω προσωρινά θα δεχτούν μια ζεστή αγκαλιά αδερφοσύνης. Καινούργιες καταλήψεις στο Πολυτεχνείο, το κτίριο στη Θεμιστοκλέους, τη νομική, το ελληνικό, έρχονται να προσθεθούν στις ήδη υπάρχουσες, προσφέροντας εκτός από αλληλεγγύη, δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, τη δυνατότητα στους πρόσφυγες να αυτοργανωθούν και να συντάξουν τις δυνάμεις τους. Δομές από τα κάτω, ενάντια σε κάθε είδους στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε κάθε είδους hot spots. Αλληλεγγύη σε κάθε σημείο του μακρινού ταξιδιού των προσφύγων και των μεταναστών στις εθνικές οδούς, έως ότου προσεγγίσουν τους φράχτες. Κανένας φράχτης άλλωστε και κανενός είδους καταστολή δεν σταμάτησε ποτέ τον άνθρωπο από την ελευθερία, από την διεκδίκηση της ζωής απέναντι στο θάνατο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν διαβάζουν πρώτο θέμα όλοι οι Έλληνες, ούτε ασπάζονται τις ηχαμερές ιδέες μερικών εθνικιστών που τολμούν να κατηγορήσουν τους πρόσφυγες για μη πατριωτισμό επειδή εγκαταλείπουν τις κατεστραμμένες χώρες τους. Ευτυχώς δεν βρίσκει απήχηση το ρατσιστικό μίσος της Χρυσής Αυγής και των λοιπών γερμανοτσολιάδων που καραδοκούν ως πεινασμένοι λύκοι να ανεβάσουν τα ποσοστά τους παίρνοντας ρατσιστικό δηλητήριο. Έχουμε στα χέρια μας μια πολύ ελπιδοφόρα έρευνα. Προέρχεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση διανέωσης. Βέβαια εμείς δεν συμπαθούμε τις ΜΚΟ, αλλά αξίζει να δούμε μια πτυχή των αποτελεσμάτων. Ανάμεσα στα λοιπά μας πληροφορεί ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο περίπου 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν βοηθήσει τον τελευταίο καιρό τους πρόσφυγες. Οι απαντήσεις της έρευνας που μας ενδιαφέρουν είναι οι εξής. Ένα 67% των πολιτών εκδηλώνει θετικά συναισθήματα απέναντι στους πρόσφυγες. Ένα 84% δηλώνει πως τους συμπαθεί. Το 66% έχει θετική εντύπωση για τη λέξη άσυλο. Ένα 58% έχει θετική εντύπωση για την έννοια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ενώ το 66% απαντά πως δεν επιθυμεί η Ελλάδα να κλείσει τα σύνορά της και άρα να διακόψει τις προσφυγικές ροές όπως κάνουν ή προτίθενται να κάνουν άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένα 66% επίσης συμφωνεί με την άποψη ότι οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία επειδή οι περισσότεροι είναι οικογενειάρχες και φιλήσυχοι άνθρωποι. Και το 61% έχει την άποψη ότι θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα τους. Οι απαντήσεις των πολιτών στις περισσότερες ερωτήσεις της έρευνας ήταν παρόμοιες για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, με μικρές διαφοροποιήσεις. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση εμφανίστηκε σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις, ανάλογα με την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. Για παράδειγμα, ένα 45% των δεξιών ψηφοφόρων επιθυμεί το κλείσιμο των συνόρων και την πάυση των προσφυγικών ροών, έναντι 30% του γενικού πληθυσμού και 10% των αριστερών. Οι δεξιοί, διχάζοντας πλήρως στο πού πρέπει να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες που θα παραμείνουν στην Ελλάδα, με τους μισούς να επιθυμούν να μείνουν σε ειδικούς καταβλισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό σε αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί είναι 21%. Οι δε δεξιοί είναι η μόνη πληθυσμιακή ομάδα που εκφράζει περισσότερες αρνητικές γνώμες για την πολιτισμικότητα, 45% από ό,τι θετικές. Δεν μου λες, εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί να υποθέσω ότι είναι ένα πράγμα σαν τον Τζίπρα, έτσι. Οπότε δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση το ότι ένα 21% από τους ψευτοαριστερούς επιθυμούν οι πρόσφυγες να παραμείνουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι τόσο αριστερή όσο και ο κατρούγκαλος κομμουνιστής. Δήλωση που μας έκανε να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας ότι πια σπανίζουν οι καλές ελληνικές κωμωδίες. Η πέτρα σταυρωμένη από τον άνεμο, ο άνεμος η σιγαλιά, δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο το κάρδιο χτύπη της πέτρας και η πέτρα της καρδιάς που δουλεύανε με το θυμό και με τον πόνο βαριά, σιγά και σταθερά. Μουσική.
μπόλικη πέτρα, μπόλικη καρδιά, να χτίσουμε τις αυριανές μας φαμπρικές, τα λαϊκά με γαρά τα κόκκινα στάδια, τα λαϊκά με γαρά τα κόκκινα στάδια και το μεγάλο μνημείο των ηρών της Επανάστασης. Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του Ντίκ, ναι, ναι, του σκύλου μας του Ντίκ, της ομάδας του Μούδρου που τον σκοτώσαν οι χωροφυλάκοι, γιατί αγάπαγε πολύ τους εξόριστους. Να μην ξεχάσουμε, συντρόφι, το Ντίκ, το φίλο μας το Ντίκ, που γάβγιζε τις νύχτες στην αυλόπορτα αντικριστή θάλασσα, κι από εκεί μιλιόταν τα χαράματα στα γυμνά πόδια της λευτεριάς, με τη χρυσόμυγα του αυγερινού πάστο στυλωμένο αυτή του. Τώρα ο Ντίκ κοιμάται στη λίμνο. Τώρα ο Ντίκ κοιμάται στη λίμνο, δείχνοντας πάντα το σερβί του. Μπορεί μεθαύριο να τον ακούσουμε πάλι να γαυγίζει χαρούμενος σε μια διαδήλωση. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας, έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα. Κάτω η τύραννη ήταν καλός ο Ντίκ. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας, έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα. Κάτω η τύραννη ήταν καλός ο Ντίκ. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας, έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα. Κάτω η τύραννη ήταν καλός ο Ντίκ. Ερτόπεν, ακούτε την εκπομπή «Είμαι χωρίς πατρίδα». Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54045, γράφοντας ένα επικεφαλαίο κενό και ακολούθως τη σκέψη σας. Στα μικρόφωνα βρίσκονται οι δύο απάτριδες, ο Ανδρέας Στασινόπουλος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Προσφύγων Οδύσσια, συνέχεια. Συνήθως οι δήμαρχοι αντιδρούν στη δημιουργία hot spots που προγραμματίζονται εντός των ορίων του Δήμου τους. Υπάρχει και ένας δήμαρχος όμως που αντιδράει για εντελώς διαφορετικούς λόγους από τους υπόλοιπους. Υπάρχει ένας μόνο δήμαρχος που μας εκπλήσει ευχάριστα με τη στάση του και δεν γίνεται να μην τον επιβραβεύσουμε ξανά και ξανά. Είναι ο Κώστας Πελετίδης από την Πάτρα, ο οποίος αφού στο παρελθόν δεν ενέδωσε να παραχωρήσει τα αποθεματικά του Δήμου, αφού συγκρούστηκε με τα μεγάλα συμφέροντα και τις πολυεθνικές κατασκευαστικές, αφού έκανε ένα σωρό στοχευμένες κινήσεις για το καλό των φτωχότερων πολιτών της Πάτρας, τώρα αποδομεί την δημιουργία των hot spots, όχι για να καρποθεί τη συμπάθεια των συντηρητικών ψηφοφόρων, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι δήμαρχοι, αλλά ακούστε καλύτερα τον ίδιο γιατί. Το τελευταίο διάστημα, αρκετά δημοσιεύματα αναφέρονται στην πιθανότητα ύπαρξης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή μας και δημιουργία του hot spot, όπως το λένε. Με αφορμή λοιπόν τις γενικότερες εξελίξεις, θα θέλαμε να τονίσουμε το εξής. Οι ροές εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα των πολέμων στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, στη Συρία, στη Βόρειο Αφρική. Αυτές οι περιοχές είναι πλούσιες σε πρώτες ύλες, φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Γι' αυτό εκδηλώνονται μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα σε ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Οι χιλιάδες ξεριζωμένοι, μαζί με όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
εδώ και καιρό έρχονται να αντιμετωπίσουν την ένταση της καταστολής στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σοβαρή πιθανότητα ακόμα περισσότεροι πρόσφυγες να εγκλωβίζονται στη χώρα μας χωρίς να το επιθυμούν. Ο εγκλωβισμός τους στην Ελλάδα έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνθήκων του Δουβλίνου, που εφαρμόζοντας τη ΣΕΓΕ προβλέπουν συνοριακούς ελέγχους, δίνοντας πράσινο φως για κλειστά σύνορα, φράχτες, πλαφών προσφύγων, hot spots και όλα αυτά με τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Είμαστε αντίθετοι με τα hot spots που δημιουργούν μόνο συνθήκες εγκλωβισμού. Αν έρθουν μετανάστες στην περιοχή μας, θα καλέσουμε το λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη του, να τους στηρίξει με ό,τι χρειάζεται, ρούχα, τρόφιμα, για να συνεχίσουν το δύσκολο ταξίδι τους. Θα απαιτήσουμε από την κυβέρνηση και τα αντίστοιχα υπουργεία να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για την καταγραφή και την εγκατάστασή τους στις χώρες που επιθυμούν, με διαδικασίες που δεν θα προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενάντια σε ρατσιστικές, σκοταδιστικές και αντιδραστικές αντιλήψεις όπως αυτές της Χρυσής Αυγής. Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι και η εμπλοκή της Ελλάδας αυτούς. Να φύγει τώρα το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Ο λαός κάθε χώρας μπορεί να λύσει μόνος του τα προβλήματά του, δεν θέλει επιτηρητές και σωτήρες. Μπράβο για μία ακόμα φορά στον Κώστα Πελετίδη, τον εκλεγμένο από το ΚΚΕ Δήμαρχο Πάτρας. Το τονίζουμε γιατί ως γνωστόν εμείς ασκούμε δρυμία κριτική στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο μόνο κομμουνιστικό δεν είναι. Και το ίδιο θα πράξουμε ξανά, περνώντας στους αγώνες των αγροτών και τον αγροτοσυνδικαλιστή Μπούτα. Οι αγρότες λοιπόν υποχώρησαν ουσιαστικά, μην έχοντας κερδίσει τίποτα σημαντικό πέραν από διάφορες κυβερνητικές αερολογίες περί μη σύνδεσης του ασφαλιστικού με το επερχόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Ο Μπούτας και το κόμμα που εκπροσωπεί το ΚΚΕ, κατά την άποψή μας πάντα, φέρει βαριά ευθύνη για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Όχι μόνο μας προειδοποίησε εγκαίρως ότι οι αγρότες δεν σκοπεύουν να δημιουργήσουν προβλήματα με την κάθοδό τους στην Αθήνα. Το ξέρουμε αυτό, κύριε Μπούτα, ότι είστε και εσείς και το κόμμα σας το χαϊδεμένο παιδί του συστήματος. Δεν ενοχλείτε. Το αποκούμπι του συστήματος όποτε σκουραίνουν τα πράγματα για την κυβέρνηση. Όχι μόνο λοιπόν δεν διαπραγματεύτηκε για το αν θα είναι 20-25 τετραχτέρ που συμβολικά θα παρέλαβαν μπροστά από τη Βουλή, όχι μόνο παρέσυρε το συγκεντρωμένο πλήθος να αποχωρήσει άρον-άρον από το Σύνταγμα, αλλά έφνης σάλπισε και την υποχώρηση από τα μπλόκα, συντασσόμενος ουσιαστικά με τους αγροτοσυνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, μας πληροφόρησε ότι οι αγρότες θα κρατούν το όπλο τους παραπόδας. Το ξέρουμε αυτό το παραπόδας, κύριε Μπούτα. Ισχύει από τη συνθήκη της Βάρκιζας. Θαυμάσαμε και τα σαλιαρίσματά σου με τον Τσίπρα όταν του πρόσφερες το τσίπουρο σε εκείνο το ραντεβού που λέγες ότι δεν θα πήγαινες. Δεν θα επεκτεθούμε περαιτέρω. Οφείλουν οι ίδιοι αγρότες, οι ίδιοι οι εργάτες να αποβάλουν τις υποταγμένες ηγεσίες που καπελώνουν τους αγώνες τους, αν βέβαια θελήσουν ποτέ οι διεκδικήσεις τους να αποκτήσουν πραγματικό νόημα και συγκρουσιακή με το καπιταλισμό πορεία. Δεν μου λες, Μαρία, το τσίπουρο του Μπούτα το είχε πει ο Τσίπρας πριν τη συνέντευξη στο Χατζηνικολάου? Να πάμε στον Τσίπρα, Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. We'll be right back.
Ο πολέμιος της διαπλοκής και των νταβατζίδων που διαθέτουν τηλεοπτικά δίκτυα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Μέγας, φρόντισε να επιφέρει ξανά ένα κέριο χτύπημα στη διαπλοκή. Προς τούτο επέλεξε για μια ακόμα φορά να σπάσει τη σιωπή του εμφανιζόμενος σε ιδιωτικό κανάλι, στο φιλαράκι του, το Χατζη Νικολάου, και με απίθμενο θράσος να μας ζητήσει ακόμα και το λόγο που δεν τον λατρεύουμε, αφού μας έσωσε από την καταστροφή. Ο αρχιψεύτης και απατεώνας πρωθυπουργός μας, ο υπάλληλος του Σόιμπλε, ο εκτελεστής οικονομικών συμβολέων, έθεσε πολλά ερωτήματα. Αφού μας έκανε γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερή κυβέρνηση, μας ρώτησε ευθέως αν γνωρίζει κανείς ποιες θα έπρεπε να ήταν οι κινήσεις για να χαρακτηριζόταν ένα πρόγραμμα αριστερό που δεν έχει κάνει. Καταρχάς, το πλέον αριστερό μέτρο που θα μπορούσε να πάρει θα ήταν να παρατηθεί, να μας απαλλάξει από την δύσοσμη παρουσία του. Θα μπορούσε κανείς να του αναφέρει σειρά ριζοσπαστικών μέτρων που θα άλλαζαν τη ζωή του λαού. Έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαγραφή του χρέους, έξοδος μονομερία από τα μνημόνια, πράγματα δηλαδή που έλεγε κάποτε και ο ίδιος ο Τσίπρας. Ακόμα και πιο εξειδικευμένα μέτρα όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ για τους άνεργους και για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, την αλλαγή της φορολόγησης, τον έκτακτο φόρο στους εφοπλιστές και τους μεγαλοβιομηχάνους, την αναδιανομή του πλούτου, την εθνικοποίηση των τραπεζών, εκατοντάδες μέτρα, μικρότερα και μεγαλύτερα, που θα ανακούφιζαν τον λαϊλατημένο πληθυσμό. Αλλά επί του παρόντος, το πιο αριστερό μέτρο, έτσι όπως λαϊκίστικα το έθεσε ο Τσίπρας, θα ήταν να ξεκουμπιστεί ο ίδιος και η φιλελεύθερη κουστοδία του, να πάει στον αγύριστο. Ο Τσίπρας μας ξεκαθάρισε επίσης ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει η κριτική για το ότι μετέτρεψε το όχι του δημοψηφίσματος σε ναι. Επί τούτου μας πληροφόρησε ότι διαπραγματεύτηκε όσο μπορούσε και τελικά ενέδωσε για να μην καταστραφεί η χώρα, ενώ μας έκανε γνωστή μια καινούργια ιδεολογική τάση. Έως τώρα γνωρίζαμε την κομμουνιστική αριστερά, την επαναστατική αριστερά, την ανανεωτική αριστερά, την ρεφορμιστική αριστερά και πολλές ακόμα. Σήμερα είμαστε σε θέση να μάθουμε για την αριστερά της κρίσης. Αυτό μας είπε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινώς λοιπόν η αριστερά της κρίσης είναι εκείνη η αριστερά, οι ιδέες της οποίας σφυριλατούνται από καιροσκόπους απατεώνες που υπόσχονται άλλα και πράττουν τα αντίθετα όταν πάρουν την εξουσία, που μετατρέπεται σε φιλελεύθερη, σε καπιταλιστική αριστερά, που απεμπολεί κάθε ιδανικό στο βωμό της προσωπικής λάμψης και την εφήμερη εξουσία. Ο Χατζη Νικολάου φρόντισε να περάσει ο Τσίπρας ένα πολύ ήσυχο βράδυ. Δεν τόλμησε ούτε καν να ρωτήσει για το περιεχόμενο των τεσσάρων ραντεβού που έκανε ο Τσίπρας με τον Ψυχάρη. Ξέρετε, εκείνον το ραντεβού που τότε ο Τσίπρας διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να κάνει. Αρκέστηκε ο Χατζη Νικολάου να ακούει τον Τσίπρα να δηλώνει: «Μπορεί να συναντηθώ ακόμα και με το διάολο, αλλά δεν θα πουλήσω την ψυχή μου». Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσο αποτιμά την ψυχή του ή αν ακόμα την έχει πουλήσει, την διαπραγματεύεται, όμως ανταυτής ξεπούλησε ολόκληρο το λαό και τη δημόσια περιουσία της χώρας του. Η εικόνα των δύο αντρών, των δύο συνεργατών στη χάραξη της πολιτικής, για να θυμηθούμε λίγο και το εξώφυλλο του Unfollow, που τους είχε μαζί και από κάτω λεζάντα ποιος επιτέλους κυβερνά αυτή τη χώρα. Η εικόνα λοιπόν των δύο αντρών ταιριάζει επακριβώς στο ρητό «Το να χέρι νι βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο». Και για να μην ξεχνιόμαστε ή να μην έχουμε αμφιβολίες για το ρόλο που διαδραματίζει ο μεγαλοαστός δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, ας αναλογιστούμε ότι πριν το δημοψήφισμα όλα τα μέσα που ελέγχει πάλεψαν με νύχια και με δόντια ώστε να επικρατήσει το ναι, αυτό δηλαδή που ήθελε και ο Τσίπρας. Η παρουσία του Μπογιόπουλου, της Κανέλη, της Ελληνοφρένειας στο Real FM είναι το προκάλημα, το άλοθη ενός ακραία φιλελεύθερου σταθμού που προασπίζεται πριν από όλα τα συμφέροντα του εργοδότη του και κατόπιν όποιο κόμμα κρίνει εκείνος ότι αρμόζει στα μεγαλεπίβολα σχεδιά του. Η Ελληνοφρένεια πάντως παρεπιπτόντως είναι ότι καλύτερο υπάρχει στο ραδιόφωνο. Ανέφερες και την Κανέλη, έτσι. Ένα τραγούδι, ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε στη συγκεκριμένη τηλεπολίτρια κομμουνισμού.
σκέπασε καπνός. Η ξένη πια τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός. Λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σαυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους τύπους του Θεού. Εκεί που πρώτα ήσουν απαντού και τώρα με στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα κι ο καιρός το θα γνωρίσει, στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια. Ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομα του σχεδιμένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και πόνο δεν ρίζει τι να βγει ο ωκεανό. Ερτόπεν με χωρίς πατρίδα, η εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή από τις 11 έως τις 12. Τελειώσαμε με τον Τσίπρα.
Δεν αντέξαμε να παρακολουθήσουμε όλη τη συνέντευξη, αλλά αν μη τι άλλο, οφείλουμε να αναφωνήσουμε άξιος. Περήφανος και τιμημένος ψεύτης. Πάντα τέτοια. Άξιος δεν λες τίποτα. Πάμε λίγο στην Κανέλη. Ως γνωστόν, πριν από λίγες μέρες, η αναρχική ομάδα Ροβίκονας διέβη τις πύλες της ΕΡΤ και προσπάθησε να παρέμβει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαβάζοντας μία ανακοίνωση που ήταν για το ασφαλιστικό, τους πρόσφυγες και την καταστολή. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς η ΕΡΤ, όσα να ήταν έτοιμη από καιρό, έριξε μαύρο κατευθείαν και η ανακοίνωση δεν διαβάστηκε. Σε εκείνο το δελτίο ειδήσεων ήταν καλεσμένη η Κανέλη, η οποία μας μετέφερε μια εικόνα για σοβαρά τραυματισμένο τεχνικό της ΕΡΤ, για διάφορα επεισόδια, προφυλακισμούς, εικόνες μάλλον που υπήρξαν στη φαντασία της, καθώς ούτε καν στην ανακοίνωση της ΕΡΤ δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Μας είπε επίσης ότι πιο πολύ τη στεναχώρησε την Κανέλη ότι τα μέλη του Ροβίκονα δεν δέχτηκαν να διαβάσει η ίδια την ανακοίνωσή τους όταν εκείνη προθυμοποιήθηκε να το κάνει. Δεν μπορώ να φανταστώ τι την κάνει να πιστεύει ότι η ίδια έχει έστω και επιδερμικά κάτι κοινό με αυτούς τους αγωνιζόμενους ανθρώπους, ώστε να της επιτρέψουν να διαβάσει έστω και μια γραμμή από τις ιδέες τους. Το πιο αστείο είναι ότι η Κανέλη αισθάνεται μέρος του κινήματος. Νομίζει ότι επειδή συνεργάζεται με το ΚΚΕ στις εκλογές, αυτοδικαίως ανήκει και στο αγωνιστικό κίνημα. Και λέω συνεργάζεται γιατί, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει γίνει μέλος ακόμα του συγκεκριμένου κόμματος. Είναι πολλά τα λεφτά, Μαρία. Τα μέλη βουλευτές του ΚΚΕ επιστρέφουν το μεγαλύτερο μέρος της βουλευτικής αμοιβής από ό,τι νομίζω στο κόμμα, οι συνεργαζόμενοι μάλλον όχι. Εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία συνέλαβε 22 μέλη του Ροβίκονα και της αναρχικής λογικότητας της Νέας Φιλαδέλφειας και αποκατέστησε την τάξη. Η ΕΡΤ δεν διαταράχτηκε και η ροή ειδήσεων υπεράσπισης του καθεστώτος συνεχίζει ακάθεκτα. Θα σας διαβάσουμε και μία δήλωση. Ανήκει στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Δημήτρη Απόκη ή Αποκή. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή τονισμό του επιθέτου, καθώς η δήλωση είναι από το Facebook και το όνομά του είναι στα αγγλικά. Ακούστε τι μας λέει λοιπόν ο εν λόγω κύριος. Αυτούς τους αλήτες του Ροβίκονα ή όπως λένε αυτό το τσούρμο δηλών, ποτέ θα τους χώσει κανείς μέσα για να μην δουν ξανά το φως του ήλιου. Δυστυχώς αυτή η χώρα, ελαίο της δημοκρατίας και της αριστεράς, έχει θρέψει για δεκαετίες δίθεν αναρχικούς και αριστερούς, που στην ουσία μόνο άξεστοι, αμόρφωτοι και ανεπάγγελτοι σε όλη τους τη ζωή είναι. Κάποια στιγμή αυτή η κοινωνία πρέπει να πει ως εδώ. Αυτά είπε ο Δημήτρης Απόκης και ασχολίαστα. Μάλλον από εκεί στα λέγεται, καθώς ανήκει από εκεί, απέναντι, στους δούλους των εξουσιαστών, στα φερέφωνα της εξουσίας. Σου έχω άσχημα νέα από εκεί. Ο Ροβίκονας, αυτό το τσούρμο δηλών, όπως χαρακτηρίζεις εσύ, ο γενναίος και ατρόμητος υπερασπιστής της τάξης, ο μορφωμένος ταγός του δόγματος Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι μόνο η αρχή. Δεν μπορείς να διανοηθείς καν πώς οι Ροβίκονες θα ακολουθήσουν. Να κοιμάσαι ανήσυχος πια από εκεί. Η ζωή που ήξερες αλλάζει. Οι καταπιεσμένοι διεκδικούν την κλεμμένη ζωή τους. Και πριν φτάσουν στους εξουσιαστές, θα φτάσουν στα φερεφωνά τους. Αν το φως η ανατολή πέσει στο πρόσωπό σου, έλα πέσει στο πρόσωπό σου, παίρνεις μια νόψη θεϊκή.
παίρνεις μια νόψη θεϊκή και γονατίζω πρόσωπο. Γλυκό κρασί, γλυκό κρασί, αγάπη σου τα χείλη σου ποτήρι. Τα χείλη σου ποτήρι που με τσερνάς, που με τσερνάς και δεν μπορώ να σου χαλώ χατήρι. Άιδες να σου χαλώ χατήρι. Κρασί αγάπη σου, γλυκό κρασί αγάπη σου, βρούσκος και δε χορταίνω. Βρούσκος και δε χορταίνω να πίνω από τα χείλη σου. Να πίνω από τα χείλη σου, κοντά μου όντε σε φέρνω. Ο πυρετός του έρωτα με έχει πιασμένο πάλι. Άιντες με έχει πιασμένο πάλι και κάθε μέρα ως ευγάς. Και κάθε μέρα ως ευγάς με καίει από τη ζάλη. Θε μου παράξενη βραδιά και πως θα ξημερώσει. Άιτες και πως θα ξημερώσει. Γιατί είχε πάλι, γιατί είχε πάλι ο έρωτας βάσανα να μου δώσει. Πολλές φορές τα όνειρα, πολλές φορές τα όνειρα πουρτού να τα ταράζει. Πουρτού να τα ταράζει γιατί η μορφή σου θάλασσας αγριεμένης μοιάζει. Άντες, άντες, αγριεμένης μοιάζει. Αγάπη σου, πως θα το μετράσω. Όπα που πρέπει να έχω δύναμη στην κορφή να φτάσω. Στην κορφή να φτάσω. Λεμονιά μου, ποια σκέψη πιο παράπονο, ποια σκέψη πιο παράπονο σ' απασχολεί μικρή μου. Άιντε σ' απασχολεί μικρή μου κι η τακτική σου άλλαξε. Κι η τακτική σου άλλαξε που είχες απέναντι μου. Οι κομματικοί μέσα στην ντροπή και την οργή τους μας πλησίασαν εμάς τους Ζαπατίστας για να ζητήσουν συμβουλή και στήριξη. Εμείς οι Ζαπατίστας ακούσαμε με σεβασμό. Δεν τους αποπήραμε για τις προδοσίες, τις επιθέσεις και τις κακολογίες.
Δεν τους φωνάξαμε κατά πρόσωπο ότι έχουν βοηθήσει τους διώκτες μας και ότι πολλές φορές συντάχθηκαν με τους από πάνω για να μας επιτεθούν. Δεν τους κοροϊδέψαμε για τη δυστυχία και τα βασανά τους. Δεν χαρήκαμε με τον πόνο τους. Ούτε τους είπαμε να γίνουν ζαπατίστας, γιατί το ξέρουμε καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι ζαπατίστας. Έτσι έγινε. Είναι και θα είναι η ζωή και ο θάνατός μας, ζαπατιστικός. Τους είπαμε λοιπόν τα παρακάτω. Εμείς οι ζαπατίστας δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε. Ούτε προγράμματα, ούτε λεφτά, ούτε επίγειες ή επουράνιες υποσχέσεις. Έχουμε μόνο το παράδειγμά μας. Οργανωθείτε μεταξύ σας, ώστε κανείς να μην σας λέει τι να κάνετε και πότε. Υπερασπιστείτε αυτά που είναι δικά σας. Αντισταθείτε, αγωνιστείτε, ζήστε. Λόγια προερχόμενα από πρόσφατη ανακοίνωση του Ζαπατίστικου Στρατού, όταν τους προσέγγισαν διάφοροι εκπρόσωποι κομμάτων που είχαν κατά το παρελθόν συνεργαστεί με την κυβέρνηση και σήμερα γεύονται τη εστί καπιταλισμός. Υπάρχει και δεύτερη ανακοίνωση προς τις ζαπατίστικες κοινότητες αυτή τη φορά. Δεν έχουμε χρόνο, ένα μικρό μόνο μέρος ακολουθεί. Πώς γνωρίζουμε, αναρωτιούνται οι Ζαπατίστας, αν πάμε καλά ή άσχημα? Για εμάς, τους Ζαπατίστας, είναι πολύ απλό. Οι λαοί μιλούν. Οι λαοί ορίζουν, οι λαοί κάνουν, οι λαοί ξεκάνουν. Τη στιγμή που κάποιος πάρει κακό δρόμο, γρήγορα η συλλογικότητα του δίνει κόκκινη κάρτα και ή διορθώνεται ή φεύγει. Αυτό είναι η αυτονομία μας. Είναι δικός μας ο δρόμος. Εμείς τον περπατάμε. Εμείς τον επιβεβαιώνουμε. Εμείς το στραβώνουμε. Εμείς το διορθώνουμε. Θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από τους Bathory και το Good Woman. Σ' αρέσει και εσένα, Μαρία, έτσι? Ναι, και είναι και heavy metal. Δήλωση χρονιάς. Στα πόσα τραγούδια heavy metal που θα σου αρέσουν θα παραδεχτείς ότι ακούς και εσύ heavy metal? Δεν ξέρω. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 11. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ούτε βήμα πίσω.